Λοιπόν, πες μας τώρα πότε συνεργαστήκατε με τον Τριαντάφυλλο και δεν ήταν καλά, γιατί όπως λες είναι αυτό που βλέπετε στη τηλεόραση. Και τι είναι αυτό που σε ενοχλούσε πάρα πολύ στη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα να μην θέλεις και πολύ κοντινή επαφή. Κοίτα, εντάξει τώρα, αυτά που έχουν συμβεί με τον Τριαντάφυλλο είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Απλώς έχω την εμπειρία, την κακή εμπειρία, να τον βρω μπροστά μου τότε στα ξεκινήματα. Και έχει αυτόν τον τρόπο που μιλάει συνέχεια, λέει. Κάποια στιγμή λες, πω πω τι καλό παιδί είναι αυτό. Και μετά την άλλη στιγμή έχεις φύγει και συνεχίζει και λέει και ακούς και μαθαίνεις ότι έχει πει κάτι πολύ αρνητικό για σένα. Και εκεί τα παίρνεις. Και εγώ πιτσιρικάς και αυτός πιτσιρικάς. Λίγο τσουγκρίσαμε τότε. Και πίστευα ότι με τα χρόνια που περνάνε, γεια σου Δημήτρη, με τα χρόνια που περνάνε θα έχει λίγο αλλάξει, θα έχει λίγο οριμάσει, θα έχει λίγο ανέβει. Έτσι, αλλά από ό,τι φαίνεται... Άρα, συγγνώμη, εσείς τότε ήσασταν και δύο στα ξεκινήματά σας και εσύ διαπίστωσες ότι ήταν διπρόσωπος, δηλαδή μπροστά σου το έπαιζε φίλος και αδελφός και από πίσω μάθαινες ότι είχε πάρει το φτιάρι και σε έθαβε. Έτσι ένιωθα τότε. Δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι, δεν ξέρω αν όντως το κάνει με σκοπιμότητα. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν σκέφτεται όταν μιλάει και είναι λίγο πρίχτης. Δηλαδή μπουρ. Και αυτό εκνευρίζει τον κόσμο. Πρόσεξε, το είπα και στο βίντεο. Άλλο αυτό και άλλο ότι ξαφνικά, ας πούμε, τρώνε όλοι μαζί και δεν του δίνουν να φάει. Γιατί εμείς βλέπουμε ένα μονταρισμένο πράγμα, έτσι. Δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ξέρουμε ακριβώς 100% τι έχει συμβεί. Αλλά εμείς βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι μόνος του και όλοι οι άλλοι κάθονται και χασκογελούν, ας πούμε, εναντίον του. Αυτό τελικά, ό,τι και να έχει κάνει, ναι, τον ηρωποιούν. Γυρίζει ανάποδα. Βέβαια, το θυματοποιούν το. Γυρίζει ανάποδα. Δηλαδή, εγώ που σου είπα όλα αυτά που σου είπα, ξαφνικά λέω, όπα ρε φίλε, κάτσε δηλαδή, τι σου έχει σκοτώσει τη μάνα, τι σου έχει κάνει δηλαδή, γιατί του μιλάς έτσι και του φέρεις έτσι. Και εγώ γι' αυτό τον στηρίζω. Όχι, και ακόμα και αυτό που ο κόρο τον κοροϊδεύει, ότι είναι κοντός και θέλει να δείχνει ψηλός και πατάει στις μύτες ή ότι έχει αραίωση στα μαλλιά και τον... Γελιότητες. Ναι, τον κάνει πιο συμπαθή στον κόσμο. Το λέω ξεκάθαρα. Γελιότητες. Όλα αυτά δηλαδή, είδα και χτες το επεισόδιο, γελιότητες. Γελιότητες. Δηλαδή, δεν το κάνεις αυτό. Προφανώς τα παιδιά δεν ξέρουν από τηλεόραση, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Άρα όλοι δεν το κάνεις αυτό. Όλοι δουλεύουν για τον Τριαντάφυλλο. Γιατί ενώ είναι όπως είπες, μπύρι πρίχτης και γενικώς δημιουργεί γιατί προβλήματα γιατί και συνέχεια γιατί ο Τριαντάφυλλος εκεί δεν δουλεύει για κανέναν, ούτε για τον εαυτό του. Όχι, αλλά βλέπεις ότι τελικά με τις περιφορές να τον κοροϊδεύουν, να τον απομονώνουν, να τον αποκλείουν από τις παρέες του φαγητού, τελικά σου λέει το θυματοποιούν. Αφού έχει δώσει λαβές, παιδιά. Βέβαια. Εντάξει, θέσμα. Συμφωνώ απολύτως με τον Δημήτρη. Αποδεικνύει ότι ξέρει πολύ καλά από τηλεόραση. Αυτό είναι που του πιστώνουν στην πραγματικότητα, ότι ξέρει πώς να χειρίζεται το μέσο. Και τι να κάνουμε, μας μάθαναν και αυτοί να κάνουν σενάρια πριν. Ναι, τώρα. Έχει δίκιο Δημήτρης. Δηλαδή, πραγματικά, όταν συνέχεια σε πυροβολούν, έρχεται ο τηλεθεατής και λέει: «Ωπα ρε φίλε, τι σας έχει κάνει πια αυτός ο άνθρωπος?» Λοιπόν, και στο λέω εγώ έτσι, που δεν έχω τις καλύτερες σχέσεις με τον Τριαντάφυλλο. Ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν έχει αυτό που βλέπεις. Που βλέπεις την εικόνα. Έχει τσακωθεί. Δηλαδή, όταν έμαθες ότι έλεγε για σένα, πήγες, τον αντιμετώπισες και τσακωθήκατε εν τέλει. Ναι, σαν παιδί και εγώ τότε έβρεζε το αίμα μου. Ναι. Και έχουν υπάρξει έτσι ωραίες στιγμές. Αλλά πραγματικά σου μιλώ, παιδί, έχουν γίνει αυτά πριν 20 χρόνια. Και βάλε. Τι είναι οι στιγμές που μπορεί να ανταλλάξατε και τίποτα βαριές. Γιατί ξέρει και καράτη. Ναι. Όχι. όχι. Ναι, εντάξει. Τότε νομίζω, τότε ήξερα και εγώ βαράτε. Mm. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν εκεί το θέμα, δεν έφτασε ποτέ εκεί. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα, πολιτισμένα πράγματα. Ο κάθε παίχτης μέσα σε αυτή την εκπομπή παίζει το παιχνίδι του. Κάτσε λίγο, παιχνίδι. Στο δικό σας κομμάτι. Όταν τον αντιμετώπισες, πήγε να σε βγάλει τρελό. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι ενώ κάνει την ίντριγκα, όταν τον πιάσουν επ' αυτοφόρο, αποτραβιέται και το αρνείται. Δηλαδή, όπως κάνουν τα παιδάκια. Δηλαδή, όταν εσύ του είπες να σου πω, είπες έτσι για μένα, δανείζομαι στο μπουζουξί. Να σου δώσω και 2.000 να τα βρούμε. Σε έβγαλε τρελό, πώς αντιμετώπισε τη. Ναι, εντάξει. Όταν σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, καμιά φορά λες, εγώ, ποιος εγώ. Ποια γίδα. Όπως έγινε, δεν με γράψαν οι κάμερες. Ποια γίδα. Έφαγε μαζί με τους άλλους. Ναι. Εγώ λέει, δεν ήμουν, λέει, δεν με έγραψε η κάμερα. Ποια γίδα. Να σου πω, αυτό με την πισίνα ήταν έτσι ακόμα και στα ξεκινήματά του, ας πούμε, έδινε την εντύπωση του ανθρώπου που εγώ δεν έχω οικονομικό θέμα, έχω την πισίνα μου κτλ. Ή πιστεύεις ότι του έχει βγει τώρα εκεί.
Ενώ ήταν μεγάλο. Παιδιά, δεν θυμάστε. Δεν έχετε ακούσει ποτέ που την παλιά παροιμία που λέγανε ή που λένε στην Ελλάδα μη μας πούνε και φτωχούς. Νομίζω αυτή ακριβώς η λογική, ότι θέλει να φαίνεται ότι έχει πετύχει. Και είναι απολύτως θεμητό αυτό, παιδιά, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ξεκινήσει από το τίποτα, έτσι. Ναι. Και από ό,τι μαθαίνω και εγώ δεν τα ήξερα, όντως έχει ξεκινήσει αυτό το παιδί από το τίποτα και είναι άξιος. Και είναι άξιος πέρα από τι πιστεύει ο καθένας, ότι έχει καταφέρει από το μηδέν και από την απόλυτη ανέχεια να έχει φτιάξει ένα όνομα και να έχει κάνει όλη αυτή την καριέρα. Οι καριέρες, παιδιά, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, για όλους μας δεν γίνονται κατά τύχη. Γιατί και αυτός και εγώ και κάποιοι και εσείς εκεί πέρα είστε πολλά χρόνια και αυτά δεν γίνονται από μόνα τους κατά τύχη, επειδή έτυχε να γνωρίζεις κάποιον και να σε βοηθήσει λίγο. Είναι 30-40 χρόνια, οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έχει βγάλει όμως και το παράπονό του. Δηλαδή έχουμε δει κόντρα με τη Δέσποινα Βανδύ, γιατί του είπε δεν αναγνώριζε ότι ήταν εδώ, ότι που είναι τόσα χρόνια, ότι μένει μόνο η μαστεράδα εδώ, όχι εγώ είμαι εδώ. Έχει βγάλει κόντρα με το Ρέμο, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είσαι ο μόνος που έχει μπει στο κάδρο της αψιμαχίας με τον Τριαντάφυλλο. Καλά, τόσο συχνά. Να ακούσουμε τον Χρήστο. Παιδιά, είναι μέρος αυτού του πράγματος που σας είπα. Λέει συνέχεια, μιλάει. Έρχεται ο δημοσιογράφος. Πολύ εύκολα φεύγουν οι κουβέντες από το στόμα του. Αρπάζεται από κάτι που είπε για τη Δέσποινα, για το Ρέμο κτλ. Ναι. Για την Ατάσα, ναι. Και από εκεί και πέρα γίνεται το τόσο. Το εκμεταλλεύεται και αυτός γιατί θέλει να είναι στη δημοσιότητα. Αλλά με την Ατάσα το συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Παραπάνω είπε ότι έχουν και σχέση. Υπονόησε ότι κάποτε ναι, υπήρχε σχέση. Αυτό τώρα να το ρωτήσετε τον ίδιο αν είχαν ή δεν είχαν. Το θέμα είναι ότι όντως την Ατάσα όμως έχει δώσει σουξέ, έτσι. Δηλαδή να τα λέμε και αυτά. Κοίτα, είδες ο Χρήστος Αντωνιάδης. Είναι δίκαιος. Δηλαδή, ναι, μεν σου λέει ότι εγώ είχα άσχημη εμπειρία. Ήταν μπύρι συνέχεια. Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε και καμιά φορά δεν ήξερε τι έλεγε. Αλλά αναγνωρίζεις, Χρήστο, και ότι ξεκίνησε από το μηδέν και έχει καταφέρει πράγματα. Και ότι τελικά με τη συμπεριφορά του οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο survivor τον ηρωποιούν. Εσύ ποιον παρακολουθείς στο survivor, έχεις κάποιον αγαπημένο παίκτη που σου αρέσει η λογική του, η συμπεριφορά του. Ναι. Στο φετινό Survivor η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ταυτιστώ με κάποιον συγκεκριμένα. Υποστηρίζω βέβαια τους κόκκινους. Παλιά συνήθεια αυτή από το πρώτο Survivor. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά να πω ότι αυτός ταυτίζομαι με αυτόν. Βλέπω κάποιες συμπεριφορές. Ναι. Μερικές φορές μου αρέσουν, μερικές φορές δεν μου αρέσουν. Αλλά από όλους τους παίχτες. Δηλαδή ο Σάκης είναι, ας πούμε, πολύ δυνατός παίχτης. Και ευγενικό παιδί. Αναμφίβολα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα καρποθεί. Θυμίζει τον Τάνο. Έχεις δίκιο. Θυμίζει τον Τάνο. Πιστεύεις ότι θα καρποθεί την επιτυχία αυτή ο Ντάφη σε έξτρα, σε εμφανίσεις, ή είναι κάτι που κρατάει λίγους μήνες και μετά ξεφουσκώνει? Νομίζω δεν κρατάει για πάντα, προφανώς. Αλλά οπωσδήποτε μια άνοδο στην καριέρα του θα τη δει. Δηλαδή, τόση δημοσιότητα, ακόμα και αρνητική δημοσιότητα, παιδιά, είναι δημοσιότητα. Και μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αποδεικνύεται άλλωστε από τις ψηφοφορίες, που τον γουστάρουν αυτόν τον τύπο. Και είναι ένας από αυτούς. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σωστό. Και να σας πω, και σας λέω και το ίδιο, και σε λέω ξανά και το ίδιο πράγμα, ότι τελικά όλο αυτό που βγαίνει, ό,τι και να κάνει, γυρίζει και είναι υπέρ του. Εξαιτίας του τρόπου που φέρονται οι υπόλοιποι. Το καλάκι της νυχτερίδας. Κάτι κάνουν πάντα οι άλλοι, ώστε αυτός, δηλαδή ακόμα και στο χθεσινό επεισόδιο, αυτό ότι τον κορόιδευαν για το ύψος και την αραίωση μαλλιών, τον έκανε συμπαθή στα μάτια μας. Ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, δεν είναι, παιδιά, αυτονόητο ότι από την ώρα που λιθοβολούμε έναν άνθρωπο, κάποια στιγμή ο τηλεθεατής θα έρθει και θα πει: «Ω, παρε φίλε, γιατί?» Έτσι. Λοιπόν, γιατί? Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Δεν είμαστε εκεί. Σωστό. Δεν είμαστε εκεί. Και δεν πραγματικά δεν ξέρουμε. 24 ώρες. Έτσι. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Εγώ συνέχεια. Ευχαριστώ. Πέσαν οι γέφυρες. Φιλάκια. Πέσαν οι γέφυρες, πέσαν και υπογραφές.